Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε στη σελίδα 70 από το βιβλίο Έξοδος, από το ΙΖ κεφάλαιο, 17 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. ΙΖ 7 σελής 70. Και κάλεσε το όνομα του τόπου Μασά, που σημαίνει πειρασμός, και Μεριβά, δια την λιδωρίαν του νιών Ισραήλ, και διότι επήρασαν το Κύριο λέγοντες, είναι ο Κύριος μεταξύ ημών ή ουχή. Τότε ήλθε ο Αμαλίκ και πολέμησε με τον Ισραήλ εν Ραφιδίν. Και είπε ο Μωυσής προς τον Ίσουν, έκλεξον εις ημάς άνδρας και εξελθόν πολέμησε με τον Αμαλίκ. Αύριον εγώ θέλω σταθεί επί της κορυφής του βουνού, κρατών εν τη χειρή μου τη ράβδον του Θεού. Και έκαμε ο Ιησούς καθώς είπε προς αυτόν ο Μωυσής και πολέμησεν με τον Αμαλίκ. Ο δε Μωυσής, Ααρών και Ορ ανέβησαν επί την κορυφήν του βουνού και όποτε ο Μωυσής ύψωνε την χείρα αυτού ενίκα ο Ισραήλ, όποτε δε κατεβίβαζε την χείρα αυτού ενίκα ο Αμαλίκ. Εχείρες δε του Μωυσέως ή το ευαρημένε. Όθεν λαβώντες λίθον έθεσαν υπό κάτω αυτού και κάθισαν επ' αυτού ο δε Αρών και Ορ εις εκ του ενός μέρους και εις εκ του άλλου υπεστήριζαν τα σχήρας αυτού και οι χείρες αυτού έμεναν στηριγμένε μέχρι δύσεως ηλίου. Και κατέστρεψεν ο Ιησούς τον Αμαλίκ και το λαόν αυτού εν στόματι μαχαίρας. Και είπε εν Κύριος προς το Μωυσή, γράψον τούτο εν βιβλίο προς μνημόσυνον και παράδοση στα ότα του Ιησού, ότι θέλω εξαλείψει εξάπαντος την μνήμη του Αμαλίκ εκ της υπού των ουρανών. Και οκοδόμησεν εκεί ο Μωυσής θυσιαστήριον και κάλεσε το όνομα αυτού Ιεωβά νησί. Και είπεν, επειδή χείρι ψώθηκα του θρόνου του Κυρίου, θέλει είστε πόλεμος του Κυρίου προς τον Αμαλίκ από γενεάς εις γενεάν. Ήκουσε δε ο Ιωθώρο ιερεύσης Μαδιάμ, ο πενθερός του Μωυσέως πάντα όσα έκαμνε ο Θεός εις τον Μωυσήν και εις τον Ισραήλ, των λαών αυτού, ότι εξήγαγεν ο Κύριος τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Και έλαβε ο Ιωθώρο, πενθερός του Μωυσέως, σε πφόραν τη γυναίκα του Μωυσέως, την οποία είχε πέψει ο πίσω, και τους δύο αυτής ιούς, εκ των οποίων του ενός το όνομα ή το Χιρσόμ, που σημαίνει πάρικος εντάφτα, διότι πάρικος είπε νεστάθη εν γη ξένη, του δε άλλου το όνομα Ελιέζερ, ο Θεός μου βοηθός μου, διότι ο Θεός είπε του πατρός μου, εστάθη βοηθός μου και με έσωσε εκ της μαχαίρας του Φαράου. Και ήλθε ο Ιωθώρο πενθερός του Μωυσέως προς τον Μωυσή μετά των ιών αυτού και μετά της γυναικός αυτού εις την έρημον, όπου ήταν στρατοπεδευμένος εις το όρος του Θεού. Και ανήγγειλε προς τον Μωυσή, εγώ Ιωθώρο πενθερός σου έρχομαι προς σε, και η γενή σου και οι δύο οι αυτής με ταυτής. Και εξήλθον ο Μωυσής συνάντησε του πεθερό αυτού και προσεκίνησε αυτόν και φίλησε αυτόν και ρώτησαν ο εις τον άλλον περί της υγείας αυτών και εισήλθον εις την σκηνή. Και διηγήθη ο Μωυσής προς τον πεθερόν αυτού πάντα όσα έκαμεν, όσα ο Κύριος έκαμεν στο Φαραώ και εις τους Αιγυπτίους υπέρ του Ισραήλ, πάντα στους μόχθους ήτιν συνέβησαν εις αυτούς καθοδόν και ελευθέρωσεν αυτούς ο Κύριος. Υπερεχάρι δε ο Ιωθώρ δια πάντα τα αγαθά όσα ο Κύριος έκαμεν εις τον Ισραήλ, τον οποίον ελευθέρωσεν εκ χειρός των Αιγυπτίων. Και είπεν ο Ιωθώρ, ευλογητός Κύριος, ώστι σας ελευθέρωσεν εκ χειρός της των Αιγυπτίων και εκ χειρός του Φαραώ, ώστι ελευθέρωσε τον λαόν υποκάτωθεν της χειρός των Αιγυπτίων. Τώρα γνωρίζω ότι ο Κύριος είναι μέγας υπερπάντας τους θεούς, διότι εις το πράγμα εις το οποίο υπερηφανεύθησα εστάθη ανώτερος αυτών. Έλαβε έπειτα ο Ιωθώρο πενθερός του Μωυσέως ολοκαυτώματα και θυσίας για να προσφέρει στον Θεό και ήλθεν ο Αρών και πάντες οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ να φάγουν συνάρτων μετά του πενθερού του Μωυσέως έμπροσθεν του Θεού. Και την επαύριον εκάθισεν ο Μωυσής για να κρίνει τον λαό. Και παρίστατο λαός έμπροσθεν του Μωυσέως από πρωίας έως εσπέρας. Και δόν ο πεθερός του Μωυσέως πάντα όσα έκαμε στον λαόν είπε, τι είναι τούτο το πράγμα το οποίο κάμνεις στον λαόν, γιατί σε κάθεσαι μόνος, άπας δε ο λαός παρίσταται μπροσθέν σου από πρωίας έως εσπέρας.
Και είπε ο Μωυσής προς τον πεθερόν αυτού, διότι ο λαός έρχεται προς εμέ για να ρωτήσει τον Θεό. Όταν έχω συνυπόθεση την αν, έρχονται προς εμέ και εγώ κρίνω μεταξύ του ενός και του άλλου. Και δεικνύω εις αυτούς τα προστάγματα του Θεού και τους νόμους αυτού. Είπε δε ο πεθερός του Μωυσέως προς αυτόν, δεν είναι καλόν το πράγμα το οποίο κάνεις. Βεβαίως τι θέλεις αποκάνει, και ο λαός σου τόσο μετά σου. Διότι το πράγμα είναι πολύ βαρύδι εσέ. Δεν δίνασαι μόνος να κάνεις τούτο. Άκουσαν λοιπόν τη φωνή μου και θέλω σε συμβουλεύσει και ο Θεός θέλει είστε μετά σου. Σήμεν έσω ενώπιον του Θεού υπέρ του λαού για να αναφέρεις τας υποθέσεις προς τον Θεό. Και δίδασκε αυτούς τα προστάγματα και τους νόμους και δείκνε προς αυτούς την οδόν στην οποία πρέπει να περπατώσει και τα έργα τα οποία πρέπει να πράττωσει. Πλην έκλεξον εκ μέσου του λαού άνδρας αξίους, φοβουμένους των Θεών, άνδρας φιλαλήθης, μισούντας την φιλαργυρία και κατάστησαν αυτούς επ' αυτών, χιλιάρχους, εκατοντάρχους, πεντικοντάρχους και δεκάρχους και ασκρίνωση των λαών πάντοτε. Και πάσαν μεν μεγάλη υπόθεση ας αναφέρωση προσέ, πάσαν δε μικρά υπόθεση ασκρίνωση ναύτη. Αυτή. Ούτω θέλησαν να κουφιστεί και θέλουν συμβαστάζει το βάρος μετά σου. Εάν κάνεις τούτο το πράγμα και ο Θεός σε προστάζει ούτω, τότε θέλεις δυνηθεί να αντιθέξεις και προσέτει πας ο λαός σου το στέλει φτάσει εις τον τόπο αυτού εν ειρήνη. Και ήκουσε ο Μωυσής την φωνή του πεθερού αυτού και έκαμε πάντα όσα είπε. Και έκλεξε ο Μωυσής εκ παντός του Ισραήλ άνδρας αξίους και κατέστησε αυτούς αρχηγούς επί του λαού, χιλιάρχους, εκατοντάρχους, πεντικοντάρχους και διεκάρχους. Και έκρινον το λαόν εν παντί καιρό. Δασμένοι υποθέσεις τας δυσκόλους ανέφερον προς τον Μωυσή, πάσαν δεν μικράν υπόθεση έκρινον αυτή. Έπειτα προέπεμψεν ο Μωυσής των πεθερών αυτού και απήλθεν εις την γήν αυτού. Αμήν. Ο Θεός λοιπόν πριν οδηγήσει τον λαό Ισραήλ στο όρος Χορίβ στην έρημο Σινά, όπου εκεί έχει προσδιορίσει ο Θεός την 50η μέρα από τις εξόδου του από την Αίγυπτο να χαρίσει στο λαό του Θεού με δυνάμεις Πνεύματος Αγίου, με δυναμική παρουσία του Θεού πάνω στο όρος το Άγιο, στο όρος του Θεού, τις 10 εντολές, το λόγο του εν γέννη, τους περνάει από διάφορες δοκιμασίες για να τους φανερώσει όχι μόνο τη δύναμή του αλλά και τις σκέψεις του. Τους περνάει από δίψα για να τους πει ότι εάν ακούς με επιμέλεια τη φωνή Κυρίου του Θεού σου ώστε να πράττεις το αρεστόν στους οφθαλμούς αυτού και προσέχεις με ιδιαίτερη προσοχή στα σεντολάς αυτού ώστε να φυλάξεις πάντα τα προστάγματα αυτού, δηλαδή αν με επιμέλεια εξητάς τη φωνή του Κυρίου στα δικά σου ζητήματα και μένεις με επιμέλεια στο Λόγο του Θεού, τότε εγώ θα είμαι ο Κύριος, ο θεραπεύων σε και καμία ασθένεια δεν θα επιτρέψω από αυτές που υπήρχαν στη γη της Αιγύπτου. Φοβερή αποκάλυψη, αλλά και φοβερότερη υπόσχεση έδωσε ο Θεός με το Λόγο του στο λαό Ισραήλ και την κράτησε. Την κράτησε. Στη συνέχεια τους πήγε σε τόπο όπου δεν υπήρχε άρτος να φάνε, έρημος τελείως, πείνασαν και εκείνο το οποίο έκανε ο λαός Ισραήλ ήταν γόγγισαν και γόγγισαν στο Μωυσή και στο Θεό. Ο Θεός όμως τους έδωσε ύστερα από το γογγισμό τους και είναι θαυμαστό αυτό. Θα μπορούσε να τους δώσει πριν το γογγισμό τους. Αλλά ο Θεός αδερφοί αγαπητοί δίνει εις απάντηση των αιτήσεών μας. Έστω και με κακό τρόπο. Εφόσον υπήρχε ο Μωυσής, ο οποίος είναι το πρότυπο, η προτύπωση του Ιησού Χριστού, γιατί υπήρξε ο μεσίτης μεταξύ του Θεού και του λαού Ισραήλ. Ο λαός γόγγισε, ο Μωυσής προσευχήθηκε και ο Θεός απάντησε με θαυμαστό τρόπο, τους έδωσε τον άρτον των αγγέλων των λεγόμενων, δηλαδή το μάνα, και μάλιστα
καταρχάς για λίγες μέρες μέχρι να εισέλθουν υποτίθεται στη γη της επαγγελίας άμεσα, γιατί αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Δια την απιστία όμως αυτών τους γύριζε ο Θεός 40 χρόνια για να φύγει η πρώτη γενεά, η άπιστος, η γογγίζουσα, η λιδωρούσα, η πειράζουσα των Θεών, γιατί αυτοί δεν μπορούν να εισέλθουν στη γη της επαγγελίας, όπως θα δούμε, και να εισέλθουν τα παιδιά τους με πλήρη οδηγία Πνεύματος Αγίου. Και αυτός ακόμη ο Μωυσής δεν εισήλθε στη γη της επαγγελίας, ο άνθρωπος Μωυσής. Στη συνέχεια τους πήγε σε απόλυτα έρημο τόπο. Και εκεί η δίψα ήταν όχι μόνο φοβερή και τρομερή, αλλά και δεν υπήρχε και ελπίδα να βρουν νερό. Και τότε άρχισαν να λιδωρούν το Θεό, τον λαό του Θεού, τον Μωυσή, τον άνθρωπο του Θεού, αλλά και το Θεό. Δηλαδή τι θα πει λιδωρούν? Τον κορόιδευαν. Πρώτα έρχεται ο γογγισμός στον άνθρωπο ο οποίος δεν στέκεται στην πίστη. Ύστερα έρχεται η λιδωρία, κοροϊδεύουν το Θεό. Και ύστερα έρχεται η ασέβεια, πειράζουν το Θεό. Ο Θεός όμως και πάλι στην προσευχή του Μωυσή, παρόλη την τραγικά άσχημη κατάσταση του λαού Ισραήλ, έκαμε ένα μεγάλο θαύμα, όπως όλα τα θαύματα που έκανε μέχρι τότε ο Θεός. Δηλαδή τον έστειλε το Μωυσή στο όρος Χορίβ, επάνω στην πέτρα, πάνω από την έρημο του Σινά, και του είπε, χτύπησε την πέτρα, βγήκε από την πέτρα νερό που είναι ο Χριστός, τουλάχιστον έτσι μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος, και για 40 χρόνια δεν τους έλειψε το νερό. Για 40 χρόνια δεν τους έλειψε η τροφή, για 40 χρόνια δεν αρρώστησαν, για 40 χρόνια δεν λιώσαν τα παπούτσια τους και τα ρούχα τους. Καθώς πήγαιναν, αυτό είναι το μυστικό. Ποιο είναι το μυστικό? Πήγαιναν για την χώρα, για τη γη της επαγγελίας, διοικούμενοι, οδηγούμενοι από την στήλη φωτός και τη στήλη νεφέλης, νύχτα και ημέρα, που τους οδηγούσε. Δεν πήγαιναν όπου ήθελαν, αλλά πήγαιναν εκεί που τους οδηγούσε το Πνεύμα το Άγιο, καθώς ο Μωυσής ακολουθούσε την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Εν τέλει όμως ασέβησαν. Και η ασέβεια είναι του ανθρώπου φοβερή, γιατί θεωρείται ότι πειράζουν το Θεό. Όταν έρθει αμφιβολία στην καρδιά του ανθρώπου, ύστερα από τόσα που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή των ανθρώπων, όταν έρθει η αμφιβολία, είναι ο Θεός μαζί μας? Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι η χειρότερη ασέβεια που μπορεί ο άνθρωπος να κάνει. Πειράζεις το Θεό. Και μετά υπάρχει και κακή συνέχεια. Στο γογγισμό υπάρχει κακή συνέχεια η λιδωρία. Στην λιδωρία υπάρχει κακή συνέχεια η ασέβεια. Είναι ο Θεός μαζί μας? Μας εγκατέλειψε ο Θεός? Ήτανε ποτέ ο Θεός? Πειράζεις τον Κύριο. Το αποτέλεσμα, μετά τον πειρασμό αυτόν, καθώς ο λαός Ισραήλ επείρασε τον Θεόν, τότε ήλθεν ο Αμαλίκ και πολέμησε με τον Ισραήλ εν Ραφιδίμ. Τότε έρχεται η σάρκα και πολεμάει το πνεύμα. Η σάρκα του ανθρώπου, η οποία είναι φοβερή, έχει φοβερές δυνάμεις. Δεν νικέται από τον άνθρωπο, και το ξέρει πολύ καλά ο Μωυσής. Πόλεμος σκληρός, αδυσόπιτος, όταν ξεσηκώνεται η σάρκα και επιτίθεται στο πνεύμα του ανθρώπου. Μαλίκ είναι προτύπωσης της σάρκας, είτε του σαρκικού ανθρώπου, είτε της σάρκας που κουβαλάμε μέσα μας, που όταν μεγαλώνει κινδυνεύει να σβήσει το Πνεύμα το Άγιο. Πώς σβήνει δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο? Και άμα σβήσει το Πνεύμα το Άγιο, ο άνθρωπος πια είναι σε απόλυτη αδυναμία, γιατί η δύναμή μας είναι το Πνεύμα το Άγιο, είναι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου.
όταν ξεσηκωθεί η σάρκα και πολεμάει αδυσόπιτα τον άνθρωπο τον πνευματικό, αποκλείεται ο πνευματικός άνθρωπος να νικήσει, εκτός και αν, θα δούμε. Αλλά πριν φτάσουμε στο εκτός εάν, να δούμε ότι δεν είναι καλό να πειράζουμε τον Κύριο, γιατί μπαίνουμε σε πόλεμο με τη σάρκα. Δεν είναι καλό να αμφισβητούμε. Είναι ο Θεός μαζί μας. Τι είναι αυτό? Δεν διατηρούμε την πίστη μας. Χάνουμε την πίστη μας. Και όταν χάσεις την πίστη σου, όταν δεν διατηρείς την πίστη σου, όταν η πίστη σου δεν είναι ενεργής, όταν η πίστη σου είναι νεκρά, γιατί δεν έχεις έργα πίστεως, και όταν δεν έχεις έργα πίστεως, τότε η πίστη σου είναι νεκρά. Και ποια είναι τα έργα της πίστεως? Δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο της πίστεως σας, εργάζεται ο χριστιανός. Και τον κόπο της αγάπης σας, πώς? Υπηρετήσαντες και υπηρετούντες τους Αγίους. Αυτό είναι το έργο της πίστεως και ο κόπος της αγάπης. Υπηρετείς τους Αγίους. Και όταν υπηρετείς τους Αγίους, έχεις έργο πίστεως, έχεις κόπο αγάπης και η σάρκα είναι νεκρά. Το πνεύμα ζωντανό. Όταν όμως υπηρετείς τον εαυτό σου, τότε δημιουργούνται μέσα με ασέβεια οι σκέψεις: είναι ο Θεός μαζί μου ή μ' άφησε? Είναι ο Θεός με την οικογένειά μου ή μ' άφησε? Είναι ο Θεός με την εκκλησία ή μας άφησε? Δεν θα σας αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω πάσας τας ημέρας έως την τελείας του αιώνος. Εμείς το διαψεύδουμε όταν χάνουμε την πίστη μας. Βγάζουμε το Θεό ψεύτη. Του λέμε λες ψέματα. Ασέβεια μεγάλη. Γιατί? Γιατί η πίστη μας δεν έχει έργο και η αγάπη μας δεν έχει κόπο. Ξεσηκώνεται λοιπόν η σάρκα. Και όταν ο Μωυσής είδε τον Αμαλίκ να έρχεται, τότε φώναξε τον Ιησού που πρώτη φορά εμφανίζεται στο προσκήνιο του Θεού, 45 χρονών είναι, 40 χρόνια θα περπατήσει και αυτός στην έρημο, και αυτός θα είναι ο μόνος μαζί με τον Ιησού, μαζί με τον Χάλεφ, τον Ιώ του Εφωνή, είναι οι μόνοι που θα εισέλθουν τελικά στην γη της επαγγελίας. Γιατί? Διατήρησαν την πίστη τους. Και του λέει πάρε στρατό, πάρε εκλεκτούς και πήγαινε να τους πολεμήσεις, αλλά δεν μπορείς μόνος σου. Εγώ θα κάνω δύο πράγματα. Και τότε μόνο μπορεί να νικηθεί ο Αμαλίκ, να νικηθεί η σάρκα. Θα ανέβω στο όρος του Κυρίου, σε αγιασμό, καθαρότητα, στο ταμείο θα λέγαμε εμείς σήμερα. Εκεί θα υψώσω τη ράβδο του Θεού που είναι ο λόγος του Θεού και δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου θα την κρατάω υψωμένη. Μόνο στο όρος, με υψωμένο το λόγο του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου. Και ανέβηκε μαζί με τον Ααρών και τον Ορ. Ορ ήταν ο άντρας της Μαριάμ, της αδερφής του Μωυσή και του Ααρών. Και πάντοτε στο όρος ανεβαίνουν τρεις. Και οι πρώτοι τρεις είναι ο πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, τον οποίον συναντάς μες στο ταμείο σου. Ο Χριστός πάντα τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη έπαιρνε στις προσευχές. Δεν είναι όπως αποστέλει δύο-δύο στην προσευχή, φώναζε τρεις. Ανεβήκαν τρεις, δεν ξέρω γιατί. Ανεβήκαν στο όρος τρεις και όσο άντεχε ο Μωυσής να κρατάει ψηλά τη ράβδο του Θεού, τόσο ο Ιησούς νίκαγε. Δεν νίκαγε γιατί ήταν ισχυρός, νίκαγε γιατί ήταν υψωμένος ο λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου στο όρος του Θεού. Αυτό είναι το μυστικό. Μόνο υψώνοντας το Λόγο του Θεού στην καρδιά σου, δια Πνεύματος Αγίου, όχι με σκέψεις, όχι με φαντασίες,
όχι με ανθρώπινη σοφία ή σύνεση, ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος ανθρωπίνης, μόνο δια του Πνεύματός μου του Αγίου μπορεί να υπάρξει αγιασμός με το Λόγο του Θεού. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Όμως, καθώς πέρναγαν οι ώρες, κουραζότανε ο Μωυσής και έπεφταν τα χέρια του. Όταν έπεφταν τα χέρια του Μωυσή, κατέβαινε από την ύψωση ο Λόγος του Θεού, έχανε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τότε άλλαζαν τα πράγματα. Άρχισε και νίκαγε ο Αμαλίκ. Άρα η σάρκα, ο Αμαλίκ δεν νικέται με τον Ιησού του να δει και το στρατό του. Νικέται με το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στο όρος. Ποιο είναι το όρος? Όχι οι σκέψεις, η προσευχή. Όχι να μιλάς με τον εαυτό σου ή με πεσμένους ανθρώπους γύρω σου, να ψάχνεις να βρεις ποιος είναι πεσμένος να μιλήσεις για να πείτε τα αυτά, γαργαλιζόμενη την ακοή. Αδερφοί αγαπητοί, δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στο Λόγο του Θεού. Δεν θα μας βγει σε καλό. Και ο Λόγος του Θεού μας τα λέει καθαρά, μας τα φωνάζει. Δεν μας αφήνει να πλανόμεθα και δεν επιτρέπει και να πλανόμεν και τους άλλους. Δεν είναι θέμα ότι ο Αμαλίκ ήταν πιο δυνατός. Ο Αμαλίκ ήταν πιο δυνατός στρατός. Αλλά δεν νίκαγε ο Ιησούς του Ναβί επειδή ήταν πιο δυνατός. Δεν ήταν. Δεν είναι πιο δυνατός ο άνθρωπος να νικήσει τη σάρκα του. Δεν μπορεί να την νικήσει. Ούτε με τη λογική του, ούτε με τη σκέψη του, ούτε με τις δυνατότητές του, ούτε με τίποτα. Μόνο με το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Και πότε συμβαίνει αυτό? Όταν υπηρετούμε το λόγο, το λαό του Θεού, ώστε η πίστη μας να είναι ζωντανή έχοντας έργο και η αγάπη μας να είναι ενεργής έχοντας σκόπο. Αν δεν κοπιάσεις από αγάπη και αν δεν έχεις έργο πίστεως, νικημένος θα είσαι από τη σάρκα σου. Θα σε κάνει ό,τι θέλει η σάρκα σου και πίσω από τη σάρκα κρύβεται ο διάβολος. Θα σε διαλύσει. Θα διαλύσει το σώμα σου, θα διαλύσει την ψυχή σου, θα διαλύσει το πνεύμα σου. Δεν υπάρχει πιθανότης να νικήσει ο άνθρωπος τη σάρκα του. Και το λέει και ο καημένος, συγχωρέστε με την έκφραση, ο Παύλος. Θέλω να πράττω το θέλημα του Θεού, αλλά δεν μπορώ. Γιατί μέσα μου υπάρχει ο νόμος της σάρκας που είναι πιο δυνατός από τη θέληση τη δική μου. Πώς θα νικήσω αυτό το σώμα? Φωνάζει. Μόνο χάριν του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Χάρις Θεού είναι αυτό. Όποιος δεν το καταλάβει αυτό θα πηγαίνει η ζωή του από το κακό στο χειρότερο και δεν θα καταλαβαίνει το γιατί. Και θα λέει συνεχόμενα, με εγκατέλειψε ο Κύριος. Δεν σε εγκατέλειψε, εσύ εγκατέλειψες το λόγο του. Και δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, να θυσιάζουμε για τον εαυτό μας, να αγωνιζόμαστε για τον εαυτό μας και να είμαστε και ευχαριστημένοι. Είναι να θυσιάζουμε για τον Κύριο υπέρ του έργου του και υπέρ του λαού του. Υπέρ του έργου του και υπέρ του λαού του. Αυτό είναι το μεγάλο, μικρό, μεγάλο, ό,τι θέλετε, μυστικό των ευλογημένων ανθρώπων. Η αντίθετη ποιοι είναι? Η οκνηρή, που είναι νοθροί της ακοές και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και μετά αρχίζουν, σκέφτονται και χάνονται μέσα στον παραλογισμό των σκέψεών τους. Όταν δουλεύεις δεν σκέφτεσαι. Όταν δουλεύεις πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο. Έχεις χαρά. Έχεις προσευχή. Έχεις παρουσία Θεού. Απολαμβάνεις τη χάρη του Θεού. Σε διδάσκει η χάρη του Θεού.
να αρνηθείς την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες που σε οδηγεί η σάρκα. Πού οδηγεί η σάρκα τον άνθρωπο? Στην ασέβεια και στις κοσμικές επιθυμίες. Και τότε πάβει ο άνθρωπος να ζει δικαίως, αγίως και ψευός σε αυτό τον αιώνα. Τι ζει? Ένα αδικία, ένα ασεβία και ένα φροσύνη. Το αποτέλεσμα, κρέμισμα. Όπως ακριβώς ο Ισάφ. Μόλις γκρεμιζόντουσαν αυτά που έφτιαχνε, έλεγε: «Εγώ θα οικοδομήσω και θα κάνω μεγαλύτερα πράγματα». Και ο Θεός έλεγε: «Εσύ θα οικοδομήσεις, εγώ θα γκρεμίζω». Μέχρι να το καταλάβεις. Ξέρεις τι θα πει να γκρεμίζει ο Θεός αυτό το οποίο οικοδομείς εσύ? Δεν είναι φοβερό, αδερφοί? Και είναι αληθινό. Δεν είναι φαντασία ανθρώπινη, είναι λόγος Θεού. Είναι φωνή Πνεύματος Αγίου. Και όταν το κατάλαβε ο Αρών και ο Ορ, τι κατάλαβε? Την αδυναμία του ανθρώπου να κρατήσει το λόγο του Θεού ψηλά χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τότε έβαλαν το γέροντα το Μωυσή και κάθισε σε μια πέτρα, και ο Ορ από μια μεριά και ο Αρών από την άλλη μεριά του κρατάγανε τα χέρια. Γιατί αν δεν σου κρατήσει το Πνεύμα το Άγιο τα χέρια ψηλά, τα χέρια σου θα πέσουν. Δεν θα μπορείς να κρατήσεις το λόγο. Δεν θα μπορείς να σταθείς. Θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Και τότε θα είστε μάρτυρές μου. Και τότε θα σας αποστέλω. Και τότε θα είμαι μαζί σας. Και τελικά, όχι μόνο νίκησε ο Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, τον Αμαλίκ, αλλά ο Θεός έδωσε και υποσχέσεις, λέγοντας το Μωυσή, γράψε σε βιβλίο, για να το θυμώνται όλοι οι επόμενοι, ότι μόνο εγώ μπορώ να εξαλείψω τη μνήμη του Αμαλίκ εκ της υπού των ουρανών. Τη μνήμη του Αμαλίκ στη ζωή σου, κάτω από τον ουρανό, μόνο ο Θεός μπορεί να την εξαλείψει. Τι θα πει τη μνήμη? Να θυμάσαι, να φαντάζεσαι, να σκέφτεσαι τα σαρκικά ζητήματα, τα σαρκικά θέματα. Δεν μπορεί να εξαλειφθεί αυτό από τη μνήμη του ανθρώπου. Μόνο ο Θεός μπορεί να την εξαλείψει. Μόνο ο Θεός μπορεί να την ελευθερώσει. Και εκεί ο Μωυσής οικοδόμησε θυσιαστήριο και το ονόμασε «Ο Κύριος είναι η νίκη μου, είναι η σημαία μου». Η σημαία είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του νικητή. «Ο Κύριος είναι η νίκη μου». Γιατί ο ιτημένος πέταγε τις σημαίες και το βάζε στα πόδια. Ο νικητής έπαιρνε τις σημαίες και τις ύψωνε και κυνήγαγε τον ιτημένο. Όταν ακούτε στη γραφή σημαία, εννοείται νίκη, θρίαμβος. Ο Κύριος είναι ο θρίαμβος, ο θριαβευτής μου. Κύριος είναι η νίκη μου. Ο Κύριος εξαλείφει από τη μνήμη, από το μυαλό το σαρκικό φρόνημα. Από την καρδιά το σαρκικό φρόνημα, από τη σάρκα το σαρκικό φρόνημα. Μόνο ο Κύριος. Δεν μπορώ εγώ να αφιερωθώ, να πάω σε ένα μοναστήρι, να κλειστώ, να μην βλέπω τίποτα, 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 τίποτα. Εκεί να είμαι. Το σατανά δεν μπορείς να τον αποφύγεις. Τη σάρκα δεν μπορείς να τη βγάλεις από μέσα σου. Γι' αυτό τι προσεύχεται ο Χριστός? Δεν σε παρακαλώ και η πατέρα να τους βγάλεις από τον κόσμο. Γιατί αν τους βγάλεις από τον κόσμο χειρότερα θα είναι. Θα τους πετύχει μόνος τους ο διάβολος και θα τους διαλύσει. Πού? Στις σκέψεις, στους διαλογισμούς. Απογοητευτής, κατήγορος, ψεύτης, τρομοκράτης. Μέσα στον κόσμο να τους αφήσεις. Αλλά εσύ μόνο μπορείς να τους φυλάς από τον πονηρό. Φύλαξε τους από τον πονηρό. Ο Κύριος θα εξαλείψει, μόνο ο Κύριος μπορεί να εξαλείψει από τη σκέψη, από τη μνήμη τον Αμαλίκ. Το φρόνημα της σάρκας, τη σάρκα.
Και αφού πια ο λαός Ισραήλ ελευθερώθηκε από τους Αμαλικίτες, ο Αμαλίκ ήταν ο εγγονός του Ισάφ. Και ο Ισάφ ήταν ό,τι το χειρότερο προς τη σάρκα. Γι' αυτό και ο Θεός τι είπε, τον Ιακώβ αγάπησα, τον Ισάφ εμίσησα. Στριζόταν στα χέρια του, στη δύναμή του, ήταν ικανός, έμπειρος, κυνηγός. Δεν φοβόταν το Θεό, δεν φοβόταν ανθρώπους, δεν τρεπόταν ανθρώπους, δεν λογάριαζε κανέναν. Είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στις ικανότητές του και στις δυνάμεις του. Περήφανος. Χαμένος. Τι έλκυε το μίσος του Θεού. Ενώ ο Ιακώβ ένα παιδάκι ήταν, της μαμάς του παιδί. Μαγείρευε. Ήρεμο παιδί. Αγαπημένο του πατρός του. Αλλά αυτόν διάλεξε ο Θεός. Αυτόν αγάπησε ο Θεός. Γιατί, τι χαρακτηριστικό είχε. Ήταν ταπεινός. Πολύ ταπεινός ήταν. Και ήταν ταπεινός εξ αδυναμίας. Γνώριζε την αδυναμία του. Αυτό που θέλει ο Θεός. Να γνωρίσουμε ότι είμαστε αδύνατοι. Αν γνωρίσουμε ότι είμαστε αδύνατοι, τότε θα καυχόμεθα στις αδυναμίες μας. Γιατί ο Θεός θα μας δίνει δύναμη. Θα είναι δυνατός ο Θεός στη ζωή μας όταν εμείς είμαστε αδύνατοι. Όταν καμιά φορά παίρνει στροφή το μυαλό μας και λέμε εγώ είμαι δυνατός, τότε αυτό είναι σάρκα, ξεπετάγεται. Και όταν θα πεις είμαι δυνατός, είμαι όμορφος, είμαι μορφωμένος, είμαι έξυπνος και απογοητευτείς, γιατί εξάπαντος θα απογοητευτείς από το σαρκικό φρόνημα, τότε θα απελπιστείς και θα πειράξεις τον Κύριο. Είναι ο Θεός μαζί μας. Είναι προσδιορισμένη, προδιαγεγραμμένη η πορεία των ανθρώπων που δεν περπατάνε με πίστη και έργα πίστεως, με αγάπη και κόπο αγάπης. Είναι προδιαγεγραμμένα. Και ο Θεός να μας φυλάει, γιατί μπορεί να αρχίσαμε καλά, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να τελειώσουμε καλύτερα. Όχι καλά, καλύτερα να τελειώσουμε. Και τώρα πια νικητής ο λαός Ισραήλ, χάριν του Μωυσή. Χάριν της ράβδου του Μωυσή. Χάριν του όρους του Θεού. Ενώ θα ήταν κατεστραμμένος, εκεί θα τον διέλυε ο Αμαλίκ. Χάριν του Μωυσή είναι νικητής. Χάριν της ράβδου του Θεού, του Μωυσέως, είναι νικητής. Χάριν του Ορ και του Αρών που κράταγαν τα χέρια του ψηλά, είναι νικητής. Και τώρα έρχεται να διορθώσουμε τα ελείποντα. Γιατί ο Μωυσής, όπως κάθε άνθρωπος του Θεού και κάθε λαός του Θεού και κάθε οικογένεια έχει ελείποντα. Κάνει κάτι που δεν έχει καταλάβει ότι δεν του πάει καλά, δεν θα του βγει καλά. Και τι ήταν αυτό που έκανε ο Μωυσής? Ήταν κριτής. Και τι ήταν σαν κριτής? Ερχόταν όλος ο λαός μπροστά του και τον ρώταγε σαν να ρώταγε τον Κύριο. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο με 2 εκατομμύρια λαό. Ποιο είναι το πρόβλημα? Πολύ απλό. Θα αποκάμεις κάνοντας πράγματα κάθε υπερβολή υπέρ του ότι είναι γεγραμμένο. Είναι ο ζήλος του οίκους με κατέφαγε. Με πολύ ζήλο κάνω πολλά πράγματα. Όχι, θέλει και σοφία και σύνεση. Δεν μας έδωσε μόνο πνεύμα δυνάμεως, αλλά και αγάπης και σοφρονισμού ο Θεός. Και δεν είναι μόνο ότι αυτός δεν θα αντέξει και θα αποκάμει, είναι ότι και ο λαός δεν θα προχωρήσει. Γιατί ποτέ δεν θα τέλειωναν τα ερωτήματα και οι κρίσεις του Θεού μόνο από το Μωυσή με 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν αυτήν. Η Βασιλεία του Θεού προχωράει γρήγορα. Κοίταξε τι σε καθυστερεί στη ζωή σου. Τι σε καθυστερεί? Πολλά πράγματα μπορούν να σε καθυστερήσουν.
από μέριμνες του κόσμου τούτου, από μέριμνες στο έργο του Θεού που δεν είναι δικές σου, δεν σε έχει δώσει ο Θεός. Ό,τι δεν σου έχει δώσει ο Θεός, σε καθυστερεί. Ό,τι το έχεις πάρει μόνος σου, σε καθυστερεί. Ό,τι κάνεις με δική σου πρωτοβουλία, σε καθυστερεί. Και ο Θεός τώρα πρέπει να το διορθώσει αυτό. Αλλά πώς θα το διορθώσει? Θα βρει τρόπο. Ο Θεός έχει τρόπο να διορθωθείς, να σε διορθώσει, να με διορθώσει, αρκεί να το καταλάβω ότι χρειάζομαι διόρθωση. Και έτσι εμφανίζεται στο προσκήνιο ο Ιωθώρ, ο οποίος επισκέπτεται το Μωυσή, φέρνει τη γυναίκα του Μωυσή που την είχε στείλει πίσω ο Μωυσής μέχρι να δει τι θα κάνει ο Θεός με τον Φαραώ και τους Αιγυπτίους, φέρνει μαζί του και τους δύο γιους του, ο ένας πάρικος εντάφθα που τον γέννησε ενώ ήταν στην γη Μαδιάμ, γιατί ο Ιωθώρ ήταν ιερέας της Μαδιάμ, των Μαδιανιτών. Μαδιανίτες είναι οι Αιθίωπες. Και επίσης ο δεύτερος γιος που ονομάστηκε ο Θεός είναι ο βοηθός μου, καθώς τον γέννησε την περίοδο που τον Θεός τον χρησιμοποιούσε για να ελευθερώσει το λαό από την Αίγυπτο. Στα δύσκολα τον έστειλε την οικογένεια στη γη, στον πεθερό του, όμως τώρα ήρθε ο Θεός, ήρθε ο καιρός ο Θεός να επισκεφθεί το Μωυσή με τον Ιωθώρ για να το επιστρέψει τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Στο έργο του Θεού πήγε μόνος του. Η γυναίκα του, τα παιδιά του, τα άφησε σε ασφάλεια. Στον κίνδυνο τα αφήνει σε ασφάλεια. Γιατί είναι βάρος, δεν μπορεί να ακολουθήσει. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό, αδερφοί. Γι' αυτό η γυναίκα τι είναι? Οικοφύλακας. Δεν είναι σύνδουλος. Βοηθός είναι. Άλλο βοηθός και άλλο είναι σύνδουλος. Δύο πρεσβύτεροι δεν είναι ο ένας βοηθός του άλλου. Είναι σύνδουλοι. Κάθε ένας κουβαλάει το δικό του βάρος και κουβαλάει βάρος. Η γυναίκα είναι οικοφύλακας. Είναι φύλαξ της οικογένειας. Γι' αυτό και ο Θεός θα ζητήσει λόγο από τη γυναίκα. Και τι λέει? Θα σωθούν οι γυναίκες με το να γεννάνε τέκνα, εάν μείνουν και οι γυναίκες και τα τέκνα στην πίστη. Είναι ευθύνη της γυναίκας. Ενώ η ευθύνη του άντρα ποια είναι? Το έργο του Θεού. Αλλά όταν η γυναίκα δεν έχει ακόμη οικογένεια ώστε να είναι οικοφύλακας, τότε εργάζεται στο έργο του Θεού, γιατί λέει η γυναίκα που δεν έχει άντρα θέλει να αρέσει στον Κύριο. Και εδώ είναι το μεγάλο μυστικό των ευλογημένων γυναικών πριν παντρευτούν. Ενδιαφέρονται να αρέσουν στον Κύριο, σε αντίθεση με αυτές που ενδιαφέρονται να αρέσουν στον κόσμο. Γιατί όταν η γυναίκα απάντρευτος θέλει να αρέσει στον κόσμο, τότε μπαίνει μέσα στο φρόνημα του κόσμου και αρχίζει κοντές φούστες, τέτοιο κίνο, τα πτάλο, τα γνωστά. Δεν αρέσει στον Κύριο όμως και δεν έχει την εύνοια του Θεού. Η απάντρευτη γυναίκα πρέπει να θέλει να αρέσει στον Κύριο για να βρίσκει χάρη από τον Κύριο. Η παντρεμένη γυναίκα πρέπει να αρέσει στον άντρα της για να βρίσκει χάρη στα μάτια του άντρα της, που είναι η κεφαλή της. Όσο δεν είναι παντρεμένη, η κεφαλή της είναι ο Χριστός. Βλέπετε ότι στο Λόγο του Θεού μας αποκαλύπτονται λεπτομέρειες της προσωπικής μας, καθημερινής μας ζωής, για να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού, να απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού, το έργο του Θεού, την ευλογία του Θεού. Υπάρχει λοιπόν ο Λόγος του Θεού που λέει από εδώ θα πας, και υπάρχει και ο κόσμος που λέει από εκεί θα πας. Και πού απευθύνεται ο Λόγος του Θεού? Στην καρδιά του ανθρώπου, του άντρα και της γυναίκας. Πού απευθύνεται ο Λόγος του Θεού? Στην καρδιά του ανθρώπου, του άντρα και της γυναίκας. Γι' αυτό ο Θεός τι λέει? Με τα πάσης φυλάξεως φύλαξε την καρδιά σου.
γιατί από αυτήν προέρχονται πάσε όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Η γυναίκα, η παντρεμένη, δεν πρέπει να αρέσει έξω και στον Κύριο ακόμη, θα εξηγήσω, πρέπει να αρέσει στον άντρα της για να αρέσει στον Κύριο. Πρέπει, είναι η δόξα του ανδρός. Πρέπει ο άντρας να χαίρεται, να δοξάζει το Θεό για τη γυναίκα του, για να αρέσει η γυναίκα στον Κύριο. Ενώ η απάντρευτη πρέπει να αρέσει στον Κύριο. Και πώς αρέσει στον Κύριο? Με αγιασμό, καθαρότητα, με στολή κοσμία, με εδώ σεμνότητα, με σοφροσύνη Θεού, για να αρέσει στον Κύριο. Όταν λοιπόν πήγε ο Ιωθώρ, αφού τον προσκάλεσε, τον αγκάλιασε, τον φίλησε και ο Μωυσής και ο Ιωθώρ, βλέπει αυτό το παράξενο πράγμα. Βλέπει τον Μωυσή μόνο του και 2 εκατομμύρια μπροστά του. Τι κάνεις, του λέει εκεί. Καλά δεν το είχε δει ο Μωυσής? Ο Μωυσής ήταν αφιερωμένος να κάνει το έργο του Θεού. Πρέπει κάποιος να τον φωτίσει. Πρέπει κάποιος να του εξηγήσει. Πρέπει κάποιος να τον διδάξει. Κάποιος να του κάνει ένα κλικ στο μυαλό του. Τι κάνεις εκεί? Λέει, τι κάνω? Μα δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν γίνεται. Ούτε εσύ θα τελειώσεις ποτέ, ούτε ο λαός Ισραήλ θα φτάσει ποτέ εκεί που πρέπει να φτάσει, και εσύ θα γκρεμίσεις, θα αντέξεις, θα αποκάμεις. Το έκανε αρκετές μέρες. Και τι να κάνω? Α, έλα εδώ να σου πω εγώ τι θα κάνεις. Θα κάνεις αυτό που θα σου πω, και λέει, εάν κάνεις τούτο το πράγμα που σου λέω και ο Θεός σε προστάξει έτσι, δηλαδή θα σου πω εγώ, αλλά τελικά ο Θεός θα βάλει τη σφραγίδα του για το ναι. Βεβαίως συμβουλευόμεθα τους δούλους του Θεού, τους ανθρώπους που ο Θεός μας βάζει δίπλα μας, αλλά την τελική σφραγίδα της αληθείας τη βάζει ο Θεός. Και ο Ιωθώρ το ξέρει, γιατί είδε να κάνει θαυμάσια ο Θεός με τον Μωυσή. Αλλά είδε και το Μωυσή να κάνει πράγματα, συγχωρέστε με για την έκφραση, ανόητα σαν άνθρωπος. Θεός κάνει θαυμάσια, ο Μωυσής ανόητα. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Εάν κάνεις αυτό που σου λέω εγώ και σε προστάξει ο Θεός, τότε και εσύ θα μπορέσεις να αντέξεις, να συνεχίσεις, αλλά και όλος ο πάσο λαός ούτως θα φτάσει στον τόπο του εν ειρήνη. Έτσι πως πας, ούτε εσύ θα αντέξεις, ούτε ο λαός όλος θα φτάσει εν ειρήνη. Θα μείνετε στο δρόμο. Και τι να κάνεις? Λέει λοιπόν, διάλεξε αξίους ανθρώπους. Και ποιοι είναι οι άξιοι άνθρωποι? Έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, φοβούμενοι τον Θεό. Γιατί ο φόβος του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο στην υπακοή στο Λόγο του Θεού. Δεύτερον, φιλαλήθης, ειλικρινής ανθρώπους. Όχι ψεύτες, όχι υποκριτές. Φοβούμενοι τον Θεό για να περπατάνε κατά πάντα στο Λόγο του Θεού. Ειλικρινής ανθρώπους. Το ναι είναι ναι και το όχι είναι όχι. Δεν είναι άλλα λέω, άλλα σκέφτομαι και άλλα κάνω. Όπως με βλέπεις αυτός είμαι. Ειλικρινείς ανθρώπους. Και τρίτον, τρία πολύ σοβαρά πράγματα. Μισούντες τη φιλαργυρία. Όχι μόνο όχι πλεονέκτες, όχι ο αφιλοκερδής, αλλά να μισούν τη φιλαργυρία. Να μην έχουν καμία σκέψη πλουτισμού. Γιατί όσοι θέλουν να πλουτούν, να πλουτώσει, πίπτουν στις πειρασμούς μεγάλους και γκρεμίζονται. Ανθρώπους που δεν θέλουν να παίρνουν, να δίνουν. Δεν θέλουν να έχουν, αλλά να προσφέρουν. Τρία χαρακτηριστικά τέτοιους ανθρώπους θα διαλέξεις. Και βέβαια ο Μωυσής μπορούσε να διαλέξει. Σε εμάς όμως είπαμε ότι ο Μωυσής είναι ο Χριστός. Ο Χριστός διαλέγει.
μπορεί να διαλέξει άνθρωπος. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο άνθρωπος δεν ξέρει την καρδιά του άλλου. Αν είναι ειλικρινής, αν είναι μισή τη φιλαργυρία, δεν ξέρεις την καρδιά μου, ούτε εγώ τη δική σου. Ούτε αν φοβάσαι το Θεό ξέρω. Και αυτούς θα τους καταστήσεις με αξιώματα να κάνουν τη δουλειά που κάνεις τώρα εσύ και δεν μπορείς να την κάνεις. Και δεν μπορείς ποτέ να την καταφέρεις μόνος σου. Θα βάλεις πολλούς. Και τι κάνει ο Χριστός? Βάζει διακονίες. Τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Βάζει χαρισματούχους. Γιατί? Για να κάνουν το έργο του Χριστού. Γιατί ο Χριστός δεν μπορεί να το κάνει, όπως ο Μωυσής δεν μπορούσε να το κάνει χωρίς ανθρώπους που ο Μωυσής θα εκλέξει και ο Χριστός θα εκλέξει και το Πνεύμα το Άγιο θα τοποθετήσει πρεσβυτέρους. Στους πρεσβυτέρους τοποθετεί το Πνεύμα το Άγιο. Τις διακονίες τις δίνει ο Χριστός. Το έργο του Θεού δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Δεν θα φτάσει ο λαός του Θεού στη Βασιλεία των Ουρανών αν δεν υπάρχουν διακονίες, πρεσβύτεροι και χαρίσματα Πνεύματος Αγίου. Και εσύ τι θα κάνεις? Έχεις δουλειά εσύ. Εσύ θα είσαι ενώπιον του Θεού υπέρ του λαού. Αυτό θα κάνεις εσύ. Θα είσαι ενώπιον του Θεού υπέρ του λαού για να αναφέρεις τις υποθέσεις προς τον Θεό. Δεν θα πηγαίνεις να ακούς και να λες. Θα πηγαίνεις να ακούς και να λες. Δεν θα πηγαίνεις στους ανθρώπους να ακούς και να λες. Θα πηγαίνεις στο Θεό να ακούς και να λες. Γι' αυτό θα είσαι ενώπιον του Θεού υπέρ του λαού. Θα διδάσκεις αυτούς τα προστάγματα και τους νόμους. Θα υψώνεις το Λόγο του Θεού. Θα διδάσκεις το Λόγο του Θεού πρώτον. Δεύτερον, θα δεικνύεις την οδόν την οποία πρέπει να περπατάνε. Και τρίτον, θα αποκαλύπτεις τα έργα τα οποία πρέπει να κάνουν. Αυτά είναι τα έργα που πρέπει ο Χριστός να κάνει στη ζωή μας. Να μας διδάσκει το Λόγο του. Εσείς είστε διδαχτοί πάντες του Πνεύματος του Αγίου. Δάσκαλός μας και καθηγητής μας είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η δουλειά του Χριστού στη ζωή μας. Να μας διδάσκει για να μπορούμε να διδάσκουμε. Να μας οδηγεί δια Πνεύματος Αγίου, να έχουμε οδηγία Πνεύματος Αγίου την οδόν την οποία πρέπει να περιπατούμε για να περπατάμε. Και να μας αποκαλύπτει τα έργα που πρέπει να κάνουμε για να γίνονται κατά το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, δεν μπορούμε να διδάσκουμε τις γνώμες μας. Δεν μπορούμε να οδηγούμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας ή το λαό του Θεού σε δρόμο που δεν μας έχει φανερώσει ο Θεός. Και δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα που δεν μας έχει δώσει εντολή ο Θεός. Αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού, αυτός είναι ο λαός του Θεού. Και ο Μωυσής προσευχήθηκε, κατάλαβε ότι ο Θεός τον διέταξε, υπάκουσε κατά πάντα στον Ιωθόρ, αποφάσισε αυτό να κάνει και μάλιστα τις σοβαρές υποθέσεις τις πήγαινε ο Μωυσής στο Θεό. Τις σοβαρές υποθέσεις τις δικές μας τις πηγαίνει ο Χριστός στο Θεό. Μεσητεύει υπέρ ημών. Είναι καταπληκτικός ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Είναι θεόπνευστος. Είναι μοναδικός. Γιατί μπαίνει σε οδηγία και λεπτομέρεια της ζωής μας. Δόξα να έχει ο Θεός για το Λόγο του. Και είναι ανάγκη να έχουμε αυτιά να ακούμε. Καρδιά να καταλαβαίνουμε και να δεχόμαστε. Και πνεύμα να εκτελούμε, να υποτασσόμεθα στο Λόγο του Θεού. Δόξα να έχει ο Θεός. Εγώ αν κάτι δοξάζω το Θεό ασταμάτητα είναι για το Λόγο του. Βεβαίως και για το Πνεύμα του Άγιου. Βεβαίως και για την Εκκλησία. Βεβαίως και για την οικογένειά μου. Βεβαίως για όλα τον δοξάζω. Αλλά αυτό το οποίο είναι αξιοθαύμαστο είναι ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Λόγος του Θεού τι λέει? Εν αρχή ή το Λόγος. Και ο Λόγος ή το παρά το Θεό. Και Θεός ή το Λόγος. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Θεός. Και όλα έγιναν δια του Λόγου. Δόξα λοιπόν στο Λόγο του Θεού. Τον δοξάζουμε με όλη μας την καρδιά. Το Λόγο του Θεού, βέβαια, αυτό είναι ο Θεός μας. Είναι ο Κύριός μας.
Και τον Παράκλητο δοξάζουμε γιατί είναι ο διοικητής μας. Και τον Πατέρα μας τον Ουράνιο δοξάζουμε γιατί είναι αυτός που μας αγάπησε με αγάπη σε αιώνια. Όμως πώς αποδεικνύεται η αγάπη του Θεού στη ζωή μας, δια του Λόγου Του. Πώς αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού στη ζωή μας, δια του Λόγου Του. Πώς εκτελείται ο Λόγος του Θεού της ζωής μας, στη ζωή μας, εν Πνεύματι Αγίω. Εκείνο όμως που θέλω να τονίσω είναι αυτό που είπε τελειώνοντας για ένα λεπτό, που είπε ο Ιωθώρ όταν άκουσε, δόξασε το Θεό, τα μεγαλεία που έκανε ο Θεός στο Μωυσή λέγοντας «Τώρα γνωρίζω ότι ο Κύριος είναι μέγας υπερπάντας τους θαούς». Γιατί? Διότι στο πράγμα εις το οποίο υπερηφανεύθησαν οι Αιγύπτιοι εστάθη ανώτερος αυτών. Και αυτό αδερφοί αγαπητοί είναι φοβερή αποκάλυψη. Στο πράγμα που θα υπερηφανευτούμε ο Θεός θα αντιτάσσεται και θα μας εμποδίζει. Στο πράγμα που θα ταπεινωθούμε ο Θεός θα κάνει χάρη και θα μας ευωδώνει. Έχεις κάτι για το οποίο μπορείς να καυχηθείς, θα είναι αντιμέτωπος ο Θεός. Αντιτάσσεται. Ξέρετε θα πει αντιτάσσεται. Μπαίνει μπροστά και δεν μπορείς να προχωρήσεις. Καταστρέφει αυτό το οποίο θέλεις και σκοπεύεις να κάνεις επειδή νομίζεις ότι μπορείς. Είναι υπερηφανία. Αυτό όμως που λες δεν μπορώ Κύριε, αυτό σε ευωδώνει και μπορείς, αν και όχι εσύ, ο Κύριος. Αμήν.